Θα επαναλάβω για χιλιοστή φορά το τι συμβαίνει με την αντισυνταγματικότητα. Έχει καταντήσει, πώς να το πω δηλαδή, μια, όχι τραγωδία, ειρωνία. Όποιος έχει 151, κρίνει την αντισυνταγματικότητα και τα σκυλιά δεμένα. Επομένως, πολλές φορές έχει νόημα μόνο πολιτικό. Δεύτερο, για το Σύνταγμα. Τι λέει το άρθρο 22... Το κράτος μεριμνάει για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων. Πολύ ωραία. Τι λέει στη συνέχεια, όπως νόμος ορίζει. Δηλαδή, όπως κάθε φορά, κάθε κυβέρνηση θεωρεί αυτό το κοινωνικό δικαίωμα. Εδώ είναι η κοροϊδία. Και γιατί είναι η κοροϊδία, θα πω, εμείς υποστηρίζουμε ότι είναι αντισταγματικό. Να πούμε τώρα, όταν ξεκίνησε η συζήτηση επί ΣΥΡΙΖΑ για την αναθεώρηση του Συντάγματος, στο άρθρο 22, ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε, σε αυτό δηλαδή, κοινωνική ασφάλιση ως κοινωνικό δικαίωμα, ενιαίο σύστημα καθολικής κάλυψης στα πλαίσια δημόσιου αναδιανεμητικού συστήματος βάσει των αρχών της αλληλεγγύης και της ανταποδοτικότητας. Τι είπαμε εμείς, Γιώκας, το ΚΚΕ δεν μπορεί να συμφωνήσει στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και το υποστηρίζουμε και τώρα, εισάγεται ο όρος της ανταποδοτικότητας, η οποία αποτέλεσε τον πολιορκητικό κρυό για όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους και για τη διάλυση του όποιου κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης. Το ΚΚΕ υποστηρίζει τη διασφάλιση του δημόσιου αποκλειστικά χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Για να το ψηφίσατε. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησε, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΚΙΝΑΛ. Αυτό δεν είναι. Επομένως, μην κοροϊδευόμαστε ότι υποστηρίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης από τη στιγμή που τον έχετε πριονίσει. Αυτά θα τα πούμε αργότερα, βέβαια. Όλα αυτά τα χρόνια. Δεύτερον, η δεύτερη υποκρισία. Εγγυάται το κράτος. Τι εγγυάται, αλήθεια? Μας δουλεύετε. Από το 90 και μετά όλες οι κυβερνήσεις πετσόκοψαν όλες τις συντάξεις. Καταλήστεψαν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά τα δισεκατομμύρια, τα πάρα πολλά, για να μην πω από τη δεκαετία του 50. Τι νοσή ήταν αυτά? Δεν ήταν ο κόπος και ο ιδρώτες των εργαζομένων, ένα μέρος του κράτους και ένα μέρος των εργοδοτών, που κι αυτό είναι κομμάτι της υπεραξίωσης που παράγουν εργαζόμενοι. Τα καταλυστέψατε, όχι? Τι εγγυάστε δηλαδή? Μας κοροϊδεύετε? Έρχεται και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που είναι το μη μεγάλη, το διαχωρισμό της εθνικής και της ανταποδοτικής. Σύνταξης. Και έρχεται σήμερα η Νέα Δημοκρατία και μας λέει εδώ τώρα διάφορες ιστορίες. Τι κάνετε? Κάνετε υποχρεωτική για όλους, από εδώ και πέρα και το 35, εντάξει αυτά, είναι γνωστά. Και τι, μαζεύετε τα λεφτά των εργαζόμενων και τα τζογάρετε στο χρηματιστήριο. Χρηματοδοτείτε το κεφάλαιο για να βγάλει κέρδη. Χωρίς να εγγυάστε τίποτα στην πραγματικότητα. Και αφήστε αυτά τώρα. Γιατί βάζετε ρίσκο? Μικρό, μεσαίο ή μεγάλο? Αφού δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Καλά, πού ζούμε, σε άλλο πλανήτη? Ή νομίζετε ότι ο καπιταλισμός δεν θα έχει κρίσεις καινούργιες και χειρότερες? Πάρα πολλές φορές. Και μιλάτε κιόλας για το 50 και το 60, διασφαλίζετε και αυτά. Εμείς λοιπόν υποστηρίζουμε από αυτή τη σκοπιά αυτό την ένσταση αντισυνταγματικότητας και από άποψη ουσίας. Ότι πρόκειται για άλλη μία ληστεία του εργατικού μόχθου, η οποία παραδίνεται στο μεγάλο κεφάλαιο που δράσει αυτόν τον τομέα, αλλά και αλλού. Και που ο εργαζόμενος υπάρχει και πιθανότητα τα χάσει κιόλα. Στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν αλλάξει, γιατί οι νόμοι αλλάζουν ένας μετά τον άλλον, στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να πάρει πίσω ορισμένα χρήματα τα οποία έχει βάλει, ενώ οι εταιρείες που θα τζογάρουν, οι διάφορες, θα έχουν κερδίσει τα μαλλιά της κεφαλής τους. Γιατί αυτοί δεν τζογάρουν διαφορετικά. Και θα είναι μόνιμα χαμένος ο εργαζόμενος.